Εμφανώς τονωμένη είναι η κίνηση στην αγορά του Ηρακλείου 15 περίπου ημέρες από την έναρξη των θερινών εκτόσεων. Οι καταναλωτές φαίνεται να ολοκλήρωσαν τις διερευνητικές ματιές και έχουν ξεκινήσει τις αγορές τους, με τα καταστήματα να έχουν εκπτώσεις που ανταποκρίνονται σε όλα τα γούστα. Έχουμε ζεσταθεί σε σχέση με την εκπτωτική περίοδο, τη μεγάλη εκπτωτική περίοδο του καλοκαιρινού. Γνωρίζομαι την πραγματικότητα, γνωρίζομαι τη ρευστότητα της κοινωνίας. Γνωρίζουμε τα προβλήματα και τους λόγους, αλλά παρόλα αυτά εμείς εξακολουθούμε να καλούμε την κοινωνία με καλές τιμές, δυναμική εκπτωτική περίοδος που ξεκινήσαμε από την αρχή. Ήδη οι καταναλωτές μετά τις πρώτες διερευνητικές κινήσεις τους έχουν αρχίσει και προβαίνουν σε κάποιες αγορές, βέβαια με προτεραιότητες. Ψώνισα και εγώ, πολύ ευχαριστημένη, πολύ καλές τιμές. Εκτός καλές. Ναι, αρκετά, αρκετά. Πολλές επιλογές, οπότε ναι, όλα καλά. Εντάξει, καλές, αλλά εντάξει. Έχω δει άλλες συγκρίσεις με άλλες χρονιές τιμές και δεν είναι τόσο όσο θα μπορούσαν να είναι. Ως μία από τις πιο δύσκολες χρονιές περιέγραψε τη φετινή ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο οποίος πάντως κάλεσε τους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους στηρίζοντας τις τοπικές επιχειρήσεις. Ελπίζομαι ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν όσο περνάνε οι μέρες και αυτό που θα ζητήσουμε για μια ακόμη φορά τους καταναλωτές να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις. Είναι ανάγκη να γίνει αυτό, ειδικά τώρα στη μεγάλη αυτή κρίση που βιώνουμε, γιατί αυτό είναι αναγκαίο και για την οικονομία μας την τοπική και για την κοινωνία μας. Πολύ καλές, πολύ καλές τιμές. Ψωνίσαμε. Πώς σας φαίνονται οι εκπτώσεις? Καλές. Οι τιμές? Πολύ ωραίες. Η μεγάλη περίοδος των θερινών εκτόσεων ξεκίνησε στις 13 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου, με τους καταστηματάρχες αυτό το διάστημα να αναμένουν η κίνηση να αναθερμανθεί περισσότερο και οι ίδιοι να μπορέσουν να καλύψουν μέρος από τις απώλειες που καταγράφηκαν στο διάστημα της καραντίνας για τον κορονοϊό που παρέμειναν κλειστά, αλλά και το διάστημα το οποίο ακολούθησε, όπου οι αγορές μάλλον ήταν υποτονικές. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Και όχι μόνο αυτό. Είναι πολύ επιφυλακτικός με τον κορονοϊό. Αυξάνεται διαρκώς. Δεν ξέρουν τι τους επιφυλάσσει το μέλλον. Καταλάβατε. Αυτό κόβει την αγορά. Αρκετά ικανοποιητικές. Δηλαδή, με 5-10 ευρώ παίρνεις πράγματα. Οπότε, καλά ήταν.